Είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Είμαι λίγο βραχνιασμένος, ακούγεται και από τη φωνή μου. Σήμερα θα σας κάνω ένα τύπο unboxing, θα δούμε ουσιαστικά την τηλεόραση που βλέπετε από πίσω μου. Είναι αυτό εδώ πέρα το μοντέλο που βλέπετε να παίζει ήδη, 43 ίντσες, το σύμπαν τηλεόραση, Android TV, η έκδοση 11. Είναι το μοντέλο 43QA5D63DG. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι και πάμε να σας αναφέρω τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασης, όπως επίσης και ποια είναι η άποψή μου από αυτές τις δύο ημέρες που την έχω στην κατοχή μου και τη χρησιμοποιώ με διάφορα βίντεο από πλατφόρμες, από YouTube, από τα πάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης. Η συγκεκριμένη τηλεόραση, όπως λοιπόν σας έχω ήδη αναφέρει, είναι στις 43 ίντσες. 43 ίντσες, το τονίζω ότι σε όλες τις τηλεοράσεις τις μετράμε γενικότερα τις ίντσες διαγώνια. Άρα μιλάμε από εδώ μέχρι την άλλη διαγώνια πλευρά. Αυτό είναι στα 108 εκατοστά. Η τηλεόραση επίσης έρχεται με Direct Backlight LED. Το συγκεκριμένο θεωρητικά βοηθάει την τηλεόραση να έχει λίγο καλύτερο φωτισμό. Εγώ που την είδα να παίζει στην εκκίνηση που είχε μια πάρα πολύ έντονη και σκοτεινή βασικά γενικότερα διαδικασία εκκίνησης, γιατί είχε ένα φως μόνο στο κέντρο και το υπόλοιπο όλο ήταν σβησμένο. Έβλεπα, φαινότανε, αλλά δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, ότι η συγκεκριμένη τηλεόραση δεν είχε αυτό το απόλυτο μαύρο, καθότι εγώ έρχομαι και συνηθισμένος από OLED οθόνες, δεν είχε αυτό το απόλυτο το μαύρο. Έβλεπες, λόγω του ότι έχει τα φώτα γύρω-γύρω για να μπορεί να έχει φως η συγκεκριμένη οθόνη, ότι ήταν λίγο γκρι. Τέλος πάντων, ήταν ένα μαύρο, αλλά λίγο φωτεινό μαύρο. Η συγκεκριμένη οθόνη επίσης έρχεται με QLED panel. Το συγκεκριμένο θεωρητικά έχει λίγο καλύτερη απόδοση από τα απλά LED panel. Είναι 4K, έρχεται με τετραπύρινο επεξεργαστή. Επίσης είναι HDR και όταν λέμε ότι είναι HDR εννοούμε ότι παίζει Dolby Vision, ενώ επίσης υποστηρίζει και Dolby Atmos, παίζει προφανώς και το απλό το HDR, δεν υποστηρίζει το HDR10+. Ενώ επίσης η Toshiba υποστηρίζει ότι έρχεται, και τα βλέπω μέσα από τη σελίδα της, με True Picture Engine, με True Micro Dimming, True Flow και True Resolution. Τα συγκεκριμένα θεωρητικά υποτίθεται πως κάνουν την εικόνα λίγο καλύτερη. Γενικότερα εγώ την αφήνω εδώ πέρα από πίσω να παίζει όση ώρα σας μιλάω, για να μπορείτε να έχετε μια εικόνα όσο φαίνεται από το βίντεο το οποίο παίζει, που είναι ένα 4K βίντεο από το YouTube. Και καθότι είναι μία από τις καινούργιες τηλεοράσεις και επίσης έρχεται με το Android TV, εννοείται ότι υποστηρίζει Chromecast και αυτό μας βοηθάει να μπορούμε να προβάλλουμε την οθόνη που έχουμε στη συσκευή μας στην τηλεόραση. Προφανώς έρχεται με ενσωματωμένο Google Play, άρα μπορούμε να εγκαταστήσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή θέλουμε μέσα από αυτές που διατίθενται για το Google TV. Εννοείται πως επειδή είναι από τις τελευταίες τηλεοράσεις και επειδή έχει Google TV, η τηλεόραση συγκεκριμένη έχει διαθέσιμο όσον αφορά τις εφαρμογές. Έχει Netflix, έχει Apple TV Plus, έχει Amazon Prime, έχει Disney Plus, έχει Netflix, Vodafone TV, καθότι το Vodafone TV είναι διαθέσιμο για το Android TV, έχει Cosmote TV, έχει, τι άλλο έχει, επειδή μιλάμε για Android, έχει διαθέσιμο το πρόγραμμα το VLC με το οποίο μπορούμε να βλέπουμε βίντεο από σκληρούς δίσκους ή άμα έχουμε κάποιους δικτυακούς δίσκους, μέσα από αυτό μπορούμε να τους εντοπίζουμε και να βλέπουμε επίσης περιεχόμενο. Γενικότερα έχει όλα τα καλούδια τα οποία διατίθενται μέσα από το Android TV 11. Η τηλεόραση συγκεκριμένη επίσης υποτίθεται πως έχει ρυθμισμένο τον ήχο από την Onkyo. Η Onkyo είναι μια γνωστή και μεγάλη εταιρεία η οποία παράγει προϊόντα ήχου όπως ενισχυτές, άρα θεωρητικά έχει μια καλή απόδοση ως προς τον ήχο. Τα ηχεία της επίσης είναι downfiring, άρα δηλαδή είναι από την κάτω πλευρά της τηλεόρασης και είναι δύο ηχεία των 10W έκαστο. Έρχεται με 3 HDMI, εκ των οποίων το HDMI 2 είναι και EARC. Το EARC είναι αυτό που μας βοηθάει να μπορούμε να διαχειριζόμαστε άλλες συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν το αντίστοιχο πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν με ένα τηλεχειριστήριο μπορούμε να ανοίγουμε την τηλεόραση και αντίστοιχα να ανοίγει η τηλεόραση το soundbar που μπορούμε να έχουμε ή τον ενισχυτή μας, άρα δηλαδή το home cinema μας, και να μπορούμε να αυξομειώνουμε την ένταση του ήχου επίσης. Ενώ επίσης έρχεται με δύο USB, έρχεται με Wi-Fi, έρχεται με θύρα Ethernet, ενώ όσον αφορά τα κανάλια τα οποία μπορεί να παράξει, προφανώς μιλάμε για ψηφιακή τηλεόραση, άρα δηλαδή μιλάμε για DVB TAV2, επίσης μιλάμε για δορυφορική λήψη,
Όλα αυτά τα συνδέομαι από την πίσω πλευρά. Έρχεται με το τηλεχειριστήριό της μέσα στο κουτί. Το τηλεχειριστήριο από πίσω παίρνει δύο μπαταρίες 3α, ενώ επίσης μέσα στο κουτάκι, μέσα στο σακουλάκι που έχει το τηλεχειριστήριο, εδώ πέρα επάνω, το τηλεχειριστήριο παίρνει και μια βίδα. Αυτή η βίδα είναι μέσα στο σακουλάκι το συγκεκριμένο. Εννοείται επίσης ότι έρχεται με υβριδική τηλεόραση, άρα λοιπόν μπορούμε να αναπαράξουμε όλες αυτές τις καινούργιες δυνατότητες τις οποίες παρέχει το συγκεκριμένο όσον αφορά την έκδοση της υβριδικής τηλεόρασης. Εδώ πέρα είμαστε στην έκδοση 2.0.2 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ενώ εδώ πέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω για το YouTube σίγουρα, γιατί το συγκεκριμένο το βίντεο παίζει σε 4K στα 60 frames per second. Ένα άλλο βίντεο που έπαιξα πριν ξεκινήσω να κάνω την εγγραφή ήταν επίσης σε 4K, ήταν σε HDR. Αυτό έλεγε από τις επιλογές μέσα από τις ρυθμίσεις. Το Prime Video, το οποίο επίσης έχω χρησιμοποιήσει για να αναπαράξω κάποια βίντεο, και αυτό παίζει σε 4K και αυτό παίζει σε HDR, ενώ αντίστοιχα για το Netflix, μέσα από τις πληροφορίες από τη σελίδα, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο δείχνει πως θα παίζει και 4K περιεχόμενο. Το βάρος της τηλεόρασης είναι περίπου στα 11 κιλά, υπολογίστε το συγκεκριμένο όταν θέλετε να την τοποθετήσετε πάνω σε κάποιο τραπεζάκι, ενώ όσον αφορά τις διαστάσεις της, και τις διαβάζω από μέσα, με τα ποδαράκια, γιατί έχει δύο ποδαράκια, ένα στη δεξιά πλευρά και ένα στην αριστερή πλευρά, με τις διαστάσεις λοιπόν είναι 966 όσον αφορά το μήκος σε χιλιοστά, άρα υπολογίστε περίπου ένα μέτρο, είναι 216 όσον αφορά το πάχος, ενώ είναι 600 όσον αφορά το ύψος σε χιλιοστά, το τονίζω. Για όσους ενδιαφέρεστε να την κρεμάσετε στον τοίχο, από την πίσω πλευρά έχει 4 τρύπες όπως είναι αναμενόμενο, με βέσα 100x100. Και πάμε λοιπόν να σας πω λίγο την εμπειρία μου για τις δύο ημέρες αυτές που την έχω στα χέρια μου και τη χρησιμοποιώ. Και τονίζω ότι προέρχομαι από OLED τηλεοράσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτές χρησιμοποιώ για να μπορώ να βλέπω δικό μου περιεχόμενο, αυτές χρησιμοποιώ γενικότερα για καθημερινή χρήση. Η συγκεκριμένη τηλεόραση, και σας το λέω κυρίως από το περιεχόμενο που βλέπω αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και από το περιεχόμενο το οποίο έχω αναπαράξει από τις πλατφόρμες, η ανάλυση του 4K προφανώς είναι πολύ καλή, φαίνεται δηλαδή η λεπτομέρεια που έχει πέσει στο περιεχόμενο, δεν είναι ένα πάνελ το οποίο δεν το δείχνει. Έχουν υπάρξει κάποιες στιγμές που έβλεπα κάποια βίντεο στις οποίες θεωρούσα ότι φαινόταν λίγο ξεπλυμένο και θεωρούσα ότι φαινόταν λίγο ξεπλυμένο, για να σας πω την αλήθεια, όχι αν το έβλεπα από το πλάι, οπότε μπορούσα ελαφρώς να το δικαιολογήσω. Φαινόταν ξεπλυμένο, καθότι η τηλεόραση βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι είναι λίγο πιο κάτω από το ύψος των ματιών μου. Ακόμη και όταν την έβλεπα από αυτό το ύψος, άρα δηλαδή την έβλεπα από λίγο πιο πάνω, φαινόταν ελαφρώς να διαφοροποιεί τα χρώματα. Όταν καθόμουν λίγο πιο κάτω και την έφερνα ακριβώς στο ύψος των ματιών μου, τα χρώματα φαινόταν ότι επανερχόντουσαν ή γενικότερα πλησιάζανε στα λίγο πιο φυσιολογικά. Σαφώς έχει ένα μεγάλο εύρος ως προς τη γωνία στην οποία μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο. Θεωρητικά αυτό παίζει στις 178 μοίρες, όπως παίζουν όλα. Υπολογίστε ωστόσο ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το συγκεκριμένο να διαφοροποιείται ελαφρώς. Προερχόμενος από LG τηλεοράσεις, έχω συνηθίσει να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή στην οποία κατευθυνόμουν όταν ήθελα να δω περιεχόμενο από δεκτυακό δίσκο. Το συγκεκριμένο στη συγκεκριμένη τηλεόραση, και όταν λέω στη συγκεκριμένη τηλεόραση δεν εννοώ στην Toshiba, ενώ σε τηλεόραση με Android TV, δεν μου ήταν το ίδιο εύκολο, ίσως δεν αφιέρωσε εγώ τον απαραίτητο χρόνο για να εξοικειωθώ. Ωστόσο, ανοίγοντας το VLC, το συγκεκριμένο το πρόγραμμα εντόπισε κατευθείαν τον δικτυακό δίσκο από τον οποίο ήθελα να αναπαράξω περιεχόμενο, βρήκα αυτό που ήθελα να παίξω, έπαιξε κανονικά, δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα και όλα πήγανε καλώς. Η ταχύτητα την οποία λαμβάνω με αυτή την τηλεόραση, και τονίζω ότι η συγκεκριμένη είναι συνδεδεμένη με Wi-Fi, μπορώ να σας αναφέρω ότι είναι πολύ καλή. Υπολογίστε ότι πιάνει περίπου όλο το εύρος της ταχύτητας την οποία μπορεί να αποδώσει η γραμμή μου. Άρα, στο περιεχόμενο στο οποίο θέλουμε να αναπαράξουμε, δεν θα έχουμε θεωρητικά κάποια απώλεια, εκτός και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή κάποια δυσλειτουργία εκείνη τη στιγμή με το Wi-Fi ή πολύ μεγάλο φόρτο στο δίκτυο. Αυτό το οποίο βρήκα απίστευτα εύκολο και απίστευτα βολικό ήταν τη διαδικασία της αρχικής ενεργοποίησης, δηλαδή από την ώρα που πατάω το κουμπί για να ανοίξει τηλεόραση μέχρι την ώρα που μπορώ να προβάλλω περιεχόμενο, το να συνδεθώ στο λογαριασμό μου στην Google και να ρυθμίσω την τηλεόραση, άρα δηλαδή να αρχίσει να μου δίνει τη δυνατότητα απευθείας να εγκαταστήσω εφαρμογές συνδεδεμένες με το λογαριασμό μου. Τα πάντα
ήταν τόσο απλό όσο το να πατήσω τρία κουμπιά, καθότι η όλη διαδικασία έγινε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί το Google TV πλέον, με το που ανοίγεις μία τηλεόραση, κάνει την εκκίνηση και όταν φτάνουμε στο βήμα για να τη συνδέσουμε τη συγκεκριμένη τηλεόραση στο λογαριασμό μας Google, γυρνάει και μας λέει: πάρτε το κινητό Google στα χέρια σας και μέσα από τις ρυθμίσεις επιλέξτε ότι θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις εμφανίζονται, όλα τα βήματα βασικά εμφανίζονται στην οθόνη. Ακολουθείτε τα βήματα, στέλνει ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις οι οποίες χρειάζονται, άρα δηλαδή στέλνει username, password του λογαριασμού σας στην Google, όπως επίσης αν θέλετε μπορείτε να μεταφέρετε και τον κωδικό του Wi-Fi δικτύου και έτσι γλιτώνετε ένα πολύ μεγάλο βάσανο στο να τα περάσετε όλα αυτά χειροκίνητα με το τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση. Αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο, το έκανα μέσα σε 5 λεπτά, αν όχι μέσα σε 3 λεπτά και από εκεί και πέρα πρέπει να συνδεθείς σε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά, δηλαδή Netflix, Apple TV, Amazon Prime, τα πάντα. Το καθένα θέλει τη δικιά του διαδικασία σύνδεσης. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα την οποία λαμβάνω. Ο ήχος της επίσης είναι πολύ καλός. Είναι μια τηλεόραση την οποία εγώ προσωπικά δεν θα έπαιρνα εφόσον είμαι πιο πολύ άνθρωπος ο οποίος βλέπει ταινίες και σειρές. Αν την θέλετε για μια δεύτερη τηλεόραση σε κάποιο δωμάτιο ή για γενικότερα προβολή απλών καναλιών, είναι πολύ καλή τηλεόραση, είναι πολύ καλή για τα χρήματά της και όσον αφορά το μέγεθός της, δεν είναι μέγεθος το οποίο κουράζει. Δεν θα τη συνέστηνα, όπως ήδη έχετε καταλάβει και το έχω ήδη αναφέρει, εάν την θέλετε για ταινίες. Δεν κάνει. Είναι πολύ καλή ωστόσο γιατί το Android TV είναι το μόνο πλήρες λειτουργικό το οποίο έχει όλες τις εφαρμογές. Και όταν λέω όλες τις εφαρμογές, αυτή η οποία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το Vodafone TV, γιατί το συγκεκριμένο δεν είναι διαθέσιμο στις υπόλοιπες πλατφόρμες πέραν του Android TV. Είναι διαθέσιμο το Ion σε όλες τις πλατφόρμες, είναι διαθέσιμη η Cosmote TV σε όλες τις πλατφόρμες, όχι το Vodafone TV, είναι το μόνο λειτουργικό που έχει τα πάντα. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτά από την εμπειρία μου με την τηλεόραση της Toshiba. Το λέω και πάλι ότι είναι το μοντέλο των 43 ιντσών και συγκεκριμένα είναι το 43QA5D63DG. Είναι HDR, Dolby Vision HDR10, άρα δηλαδή είναι το απλό το HDR, Dolby Atmos, QLED όσον αφορά το panel, Android TV με Android 11 και ήχο ρυθμισμένο από την Onkyo. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Εννοείται πως για ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο και να το δούμε, να το ψάξω και να σας το αναφέρω. Από τον κουρασμένο μου λαιμό, από εμένα, τον Greek Zer της καρδιάς σας, καλή συνέχεια. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.